Ωραία απόσταση από τον Αρκουδουλάκη. Ο συνεχόμενο μπαράζ χτυπημάτων από τον Αρκουδουλάκη. Δεν θα βρει όμως ιδιαίτερα στόχο. Και εδώ θα κρατήσουν πολύ κακό λίγο στο κλουβί. Την Λάνδη. Ξεκινάνε πολύ γρήγορα, πολύ μεγάλες ταχύτητες για τα ελαφριά κιλά. Φοβερή θέση για τον Αρχοντουλάκη, θα περάσει δυνατά τα χτυπήματά του με το δεξί χέρι. Θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει σε κρούσιφιξ, αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Να απομονώσει τελείως το ένα χέρι του Κούλικα στο έδαφος. Είναι το πόδι του. Νομίζω θα το καταφέρει, είναι πάρα πολύ κοντά. Κούλικα σε μια απόπειρα να γυρίσει. Αρχοντουλάκη θα συνεχίσει να περνάει χτυπήματα. Και ο Κούλικα συνεχίζει κατσομένος πάνω στο κεφάλι, τώρα θα μείνει κάτω. Πολύ καλός έλεγχος από τον Αρχοντουλάκη. Κούλικα ξανά κάτω. Πολύ ωραία πίεση ο Αρχοντουλάκης, μου αρέσει πάρα πολύ όπως βάζει το σώμα του. Ασκεί συνεχόμενη πίεση στον Κούλικα. Δεν του αφήνει το περιθώριο να βάλει, να σηκώσει το χέρι του από το έδαφος, ούτε για να καλυφθεί, αλλά ούτε και για να σηκωθεί όρθιος. Συνεχόμενα χτυπήματα από το δεξί χέρι από τον Αρχοντουλάκη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθεί. Βλέπεις όπου και να πάει έχει έναν έλεγχο. Ο Αρχοντουλάκης έχει περάσει μέσα από το αριστερό του πόδι, μέσα από το δεξί του Κούλικα. Έτσι ο Κούλικας δεν μπορεί να σηκώσει το δεξί του πόδι. Επίσης του ασκεί πάρα πολύ πίεση με το βάρος του Αρχοντουλάκης. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί ο Κούλικας να σηκώσει ένα χέρι ή ένα πόδι γιατί κουβαλάει έξτρα βάρος από πάνω του. Σημειωτέων και ότι ο Κούλικας βγάζει και βγάζει και προσπαθεί να λέγουμε. Ακριβώς. Και ο Αρχοντουλάκης απλώς τον αφήνει τον Κούλικα να του κρατάει ένα χέρι και τον χτυπάει με το άλλο. Όπου εστιάζει ο Κούλικας, ο Αρχοντουλάκης απλώς τον αφήνει να τον κρατάει και συνεχίζει ότι περνάει χτυπήματα. Και τώρα ο Κούλικας σηκώνεται και ο Αρχοντουλάκης θα περάσει κατευθείαν στην πλάτη με τον Μάτα Λεάο. Νομίζω ότι το έχει. Νομίζω ότι το έχει περάσει τελείως. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει το ταπ. Ο Κούλικας συνεχίζει να παλεύει να βάλει τα δάχτυλά του μέσα. Το μόνο που τον κρατάει τον Κούλικα. Όμως θα κάνει ταπ. Ρυθμός ήταν τελείως μέσα. Γρήγορη και επιβλητική νίκη. Επιβλητικότατος. Επιβλητικότατος στην πάλη του ο Αλέξανδρος Αρχοντουλάκης με ένα στυλ που θύμισε πάρα πολύ τον Μπεν Άσκρεν με το πόδι του να περνάει σαν γουίβε εσωτερικά στο κόκκινο πόδι για να περνάει συνεχόμενα χτυπήματα. Ένας τεχνικό αγώνα σήμερα ο Αλέξανδρος Αρχοντουλάκης θα πει νικητής.